Γράφει ρε μαλέκες. Όλα τρέχουν. Είστε επόμενο επεισόδιο, θα κάνω γύρω μας σε γύρω. Βρε βλάκα και αυτό! Ρε, είσαι σοβαρός. Δεν είπαμε ότι είναι επεισόδια χορηγούμενα με γύρω. Τι περιμένεις να έχει μέσα παπαρούνες. Ρε, όταν κάναμε το μαλλιά ζυμώνει και κάναμε 70 πίτες. Γιατί δεν είμαι στο επόμενο, θα είναι πίτα μέσα στην πίτα. Όταν κάναμε barbecue 5 επεισόδια και δεν είμαι στο barbecue. Ρε! Λοιπόν, θα τα ακόμα και μουα. Είναι ό,τι πρέπει, αλλά το πίπερο της ζωής είναι αυτό. Τώρα το πίπερο της ζωής, ρίξε τίτλους. Yo, yo, MC Mike is in the house. Μαλιάτσι, σε γαμάνε κι παλιάτσι. Μαλιάτσι, σε γαμάνε κι παλιάτσι, yo. Λοιπόν, έλα μέσα, γιατί σήμερα είμαι φορτόγκας. Φορτόγκας και εσύ από τι φόρτωση. Λοιπόν, όχι. Και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό. Και ανακοινώνουμε ότι θα είναι ένα παρά ένα. Τι έγινε, έφυγε η κρεταφόρ. Πάλι γύρω. Τι έγινε, έφυγε η κρεταφόρ. Πάλι γύρω. Τι έγινε, έφυγε η κρεταφόρ. Πάλι γύρω. Ρε μαλέξατε χρυσόψαρα, είστε που σκάσει τη γυάλα και λέει, α, γυάλα είναι, κολυμπάω. Αλλά θα πάω να φύγω ελεύθερο. Α, γυάλα είναι, κολυμπάω. Α, γυάλα είναι. Καλά, μέσα, λέμε, κύριε. Ετούτο το επεισοδιάκι είναι καπάκια μετά από τουρ. Μας άφησε το πλοίο γιατί είχε 80 χρόνια καθυστέρηση. Ναι! Και ήμασταν πριν λίγο στον Περέα και τώρα σκάσαμε εδώ για τέτοιο. Βρωμάμε ναφθαλίνο, βρωμάμε. Δεν έχει ναφθαλίνη στα πλοία, ρε! Γιατί? Δεν ξέρω αν βρωμάει καν ναφθαλίνο. Βρωμάμε δεξί μπακ του Πανσεραϊκού μας χάλι μετά από αγώνα. Αναγέννηση καρδίτσας μόνο. Και βρωμάμε άκοπο νύχι που έχει ξεφύγει από το κόψιμο και έχει σκαλώσει τον νοικοκόπτη 6 χρόνια. Και να θυμάστε να μην κλέβετε τους νοικοκόπτες από το σπίτι. Κάποιος γνωστός εδώ που έκλεψε έναν, ξέρετε τι είπα. Λοιπόν, κομμένες τις μαλακές τώρα, πίσω στο επεισόδιο. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε, δεν κάνω μαλακές μου. Το οποίο θέλω να πω κάτι. Σας έχω πολύ σοβαρή ερώτηση που θέλω να την αναλύσουμε εδώ με τα παιδιά και τα παιδιά στα comments και να γίνει έτσι ένας φαύλος κύκλος πληροφοριών και εξέλιξης αυτού του πράγματος που λέγεται ανθρώπινο είδος. Είμαι πολύ έτοιμος για να... Λοιπόν, είμαι στο τσίνεμα. Ναι. Ωραία. Εσύ κάθεσαι δίπλα μου. Στο τσινεματογράφο. Στο τσινεματογράφο. Και κάθομαι εγώ με την κολάρα μου. Κάθεσαι και με το λεπτεπίλεπτο στρογγυλό σμιλευμένο κολαράκι ή το Απολλώνιο. Κάτσε, μη φεύγεις, έχει κι άλλη ιστορία. Και έτσι όπως κάθεσαι και γοζάρεις. Ναι. Έχουμε δύο ματσούκια. Στο μπράτσο. Ναι. Ναι. Και τα δύο έχουν χέρι και χέρι. Ναι. Είναι ότι έχουμε δύο ματσούκια, αλλά και στη μέση. Και αυτό. Ωραία. Ωραία, τα έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Και εσύ από εκεί και αντίστοιχα. Ωραία. Ωραία. Ποιο είναι το arm stand που αντιστοιχεί σε σένα. Θα σου πω. Εξαρτάται από ποια πλευρά κάθεσαι. Αν κάθεσαι από τα αριστερά, αν έχει την οθόνη προ τα εκεί, προ τα εκεί. Πού είσαι, πες μου να σου εξηγήσω. Είμαι εδώ και κάθομαι την κολάρα μου και βλέπω. Ωραία, πού είναι ο διάδρομος, από εδώ ή από εδώ. Ποιο? Ο διάδρομος πού είναι. Και από τις δύο. Δεν γίνεται. Εσύ, δεν γίνεται, στη μέση είναι μαλακά. Συνήθως από τη μία είναι. Πήγες να πεις μαλακά και το δεύτερο. Όχι, δεν πήγα από μαλακά, λέγε από μαλακά. Θες να τσιγκελώσω με την Περμαρή. Ωραία, λοιπόν, η θεωρία είναι η εξής. Κάποιος κάθεται στο διάδρομο. Άρα αυτός δεν έχει δίπλα το άτομο, άρα κουμπάει το αριστερό του χέρι, άρα όλοι ακουμπάνε το αριστερό του. Ωραία, πες δεν υπάρχει διάδρομος και είμαι εγώ και εσύ και η Μόνικα Μπελούτσι. Πού βάζει, πιανού χέρι είναι, ποιο αντιστοιχεί σε ποιον. Για να βάλω την κοκακόλα. Δεν γίνεται να μην υπάρχει διάδρομος. Ρε μαλακά, υπάρχει μια ολόκληρη μεσαία σειρά με κόσμο, τίγκα. Βλέπουμε τσόντα, βλέπουμε σιρινάκι. Ωραία. Και δίπλα μου είναι η Μόνικα Μπελούτσι. Μετράμε τις θέσεις. Περίμενε να χαιρετήσω τη Μόνικα Μπελούτσι. Ναι. Είμαστε και τέτοιοι. Γεια σας κύριε Μόνικα Μπελούτσι. Τον έχω παίξει πολλές φορές. Στα ιταλικά μιλά. Ω, μα και μπέχτε. Τον έχω παίξει πάρα πολύ χωρία με την παρατζάνα σας. Ωραία, λοιπόν. Τώρα που χαιρέτησα τη Μόνικα Μπελούτσι και είμαστε κύριοι. Πού αντιστοιχεί, σε ποιο, ποιο μπράτσο είναι το δικό μου. Μετράμε πόσα καθίσματα υπάρχουν και άμα είναι ζυγός αριθμός όλοι κάθονται από τη μία ή από την άλλη. Άμα είναι μονός αριθμός κάθονται όλοι πάλι από τη μία ή από την άλλη και αυτός που είναι στη μέση κάθεται έτσι γιατί δεν έχει χώρο. Άρα κανένας actual δεν ξέρει ποιο arm held είναι το δικό σου σινεμά, έτσι. Μου έδωσε το μεγαλύτερο μυστήριο στην ιστορία του ανθρώπου. Θα σε ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Στα αεροπλάνα τι γίνεται που είναι πιο. Τόση ώρα πατάω την Μόνικα την Μπελούτσι. Συγγνώμη κυρία μου, παρακάτω. Στα ιταλικά. Μπεριμπορτζόν τον πριγκιπέτσα. Ε, παιδιά, να ρωτήσω κάτι εγώ. Τι? Άμα είναι τα καθίσματα όπως λέτε. Ναι. Έχει και από την άκρη για το ποτό και από την άλλη άκρη. Άρα υπάρχει ένα περισσευούμενο. Άμα έχει κάποιο. Δεν είναι μόνο κάθε άνθρωπος έχει δύο χέρια.
Τι εννοείς? Όχι, όχι. Στη σειρά, αν έχει 10 καθίσματα, υπάρχουν 11 cup holders. Αυτό εννοώ. Ναι, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει συμφωνία για το που βάζεις το ποτήρι. Ναι, αλλά δεν κατάλαβες τι λέω. Είναι ένα κάθισμα εδώ. Ναι, και έχει. Έχει 10 καθίσματα. Ωραία, άμα έχει υπάρχει μια και απ' την άλλη, πρέπει να υπάρχει ένα έξτρα. Α, του το λέω από την αρχή! Και ποιο αντιστοιχεί σε σένα, το δεξί ή το αριστερό? Εξαρτάται από που είναι ο διάδρομο. Ποιο διάδρομο θα σε καμπίσω! Αυτό που δεν έχει πιάσει ο διπλανό σου είναι το δικό σου. Συγγνώμη κύριε Μόνικα Μελίτσιο, σπατάω το σύνορα. Για να πες τέρε μαλάκες. Είστε διάλεπτοι. Υπάρχουν καμπατζόπουστες, πιάνουν και τα δύο. Ε, καμπατζόπουστες. Γιατί δεν το γυρνάς? Υπάρχει κάποιος που πιάνει και τα δύο. Ναι, ο Μαλιάτσης. Τι λέει με ψευτά. Αλήθεια. Με τα χέρια του. Γιατί είναι σαν το Πομπάι. Πιάνει και τα δύο γιατί έχει το ένα έτσι και μετά που περνάει χέρι πίσω από την πλάτη και βάζει και το άλλο. Και μετά σε φασώνει. Και πιάνει τρία εδώ μεταξύ. Και δεν μιλάω και μόνο για το καπ. Μιλάω και για το χέρι. Ναι, το χέρι είναι ζωή. Εγώ το δεξί πάντα βάζω. Αλλά και το χέρι. Και άμα συναντήσεις δίπλα σου κάποιον που βολεύεται με το αριστερό, τι θα κάνεις? Ποιος θα υποχωρήσει, θα μονομαχήσετε? Άμα είναι αριστερό κυράς, ναι. Είναι της Μόνικας Μπελούτσης. Τώρα εκεί μέσα, αυτό που θα μαγειρέψει, θα έχει αρχιδήλα. Σιγά ρε μαλάκα, θα το λέει εγώ. Δεν το έκανα έτσι ρε μαλάκα λεβόν. Έλα ρε μαλάκα, έλα ρε μαλάκα. Όχι, ρίξε κλωτσί, ρίξε κλωτσί, ρίξε πολλέ. Ρίξε, μου δώσω μαλάκα. Μια, μια. Μπαααααα, τρόμαξα. Δεν το έκανα έτσι ρε λεβουρά. Μου θυμίζει ο Τζόι. Άντε, γεια μας. Το τώρα έχεις καθά. Δεν το έκανα έτσι ρε λινάρο. Τα φιστίκια ρε, τα φιστίκια θα τριματίσεις. Και έτσι το βγάλω τώρα μεγάλη. Ω, 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 ω. Για σένα. Πέω ζεύλας. Πέτα το. Έλα, Ιντί. Είμαι με τρέλανο λεβουράς. Θα ξεκινήσουμε με ένα φοβερό βήμα. Πριν σου πω το οτιδήποτε άλλο, είναι πολύ σημαντικό. Τώρα να το μέσα νερό. Άναψε το μάτι. Οχ, τώρα καταλαβαίνω τι γίνεται. Γνώμη λίγο να συνεργοποιηθώ. Κάνουμε γλυκό. Ναι. Γιατί! Αφού σ' αρέσουν τα γλυκά. Όχι, πού, τι. Σου πέφτει το πορτοκαλό, μην έχει ξεφύγει, αγαπητέ. Σου πέφτει ακόμα καλύτερα από το ότι κάνουμε γλυκό. Άναψε. Ωραία. Ρίξε μέσα τα κάσιου όλα. Βραστά κάσιου, θα κάνουμε. Ακού λίγο ρεπορτή. Ρίξε μέσα. Κοίτα μέσα στους βορμούς των ματιών μου! Έλα, και πες μου, τι θα κάνουμε τα φιστίκια στο νερό! Ρίξε τα μέσα να τα βράσουμε λίγο. τι γλυκό είναι αυτό? Θα σου πω σε λίγο, θα στα πω όλα. Οπ, γιατί είναι ανοιχτό? Τα άνοιξα εγώ, έφαγα. Είχε βάλει το βρωμονίχι του. Το βρωμονίχι του! Ξέρεις που το είχα πριν. Όχι, όχι! Έξισε το μουσί του και μετά πήρε δύο κάσιους. Οχ, κοίτα ρε, Γιάννη μου, κοίτα, σκέφτηκα. Είναι, καταλαβες. Σαν το πουλάκι του Λεβόν. Όχι. Είναι οι κάσιους που τρέμουν, άρα κάσιους κλαίει. Όχι! Πολύ κακό. Ήταν τόσο κακό που ήταν καλό. Ξεφλένει το στόμα του. Νιώθει ντροπή. Για όσοι ξέρετε, ο κάσιους κλαίει είναι ο Μοχάμεντ Αλί. Ήταν. Και έχει τέτοιο Πάρκινσον. Και είχε Πάρκινσον, οπότε τραμήθηκε εδώ. Και θα μου εξηγήσει με τα αστείο τώρα. Τι είχε μέσα, ρε μαλακά. Τι έπεσε. Είχε πιτηρίδα κάτω. Είχε μαλακά, δεν είναι πιτηρίδα. Δωρή πιτηρίδα. Τι έπεσε. Έχει φλιφλίκια. Συγγνώμη, αλήθεια τώρα, είναι κάποιο sort of joke αυτό. Που βάζουμε τα κάτσους μέσα στο νερό. Ρίξε όλα μέσα τώρα για να μιλες πολλά. Και δεν είναι καν αλατισμένα, ρε μαλακά. Τίποτα, ομά. Είναι ομά, ρε μαλακά, κάμε σέτα. Τι κάνουμε. Με αυτό αποδούμε τους βρικόλακες με αυτό. Είναι κάποιο ματζούνι. Υπάρχει το γλυκό. Που σ' αρέσουν τα γλυκά, γιατί κάνεις έτσι? Εμένα δεν μ' αρέσει, τα φτιάχνω. Και υπάρχει και το παμπαμπαμ βίγκαν γλυκό. Πάει και αυτό το ψυγείο. Δεν θα έχει κρέμα γάλακτος, δεν θα έχει σοκολάτα γάλακτος. Δεν θα έχει. Αλλά θα είναι πάρα πολύ σούπερ νόστιμο. Θα είναι τόσο σούπερ νόστιμο που δεν θα το πιστεύεις. Κάνουμε vegan γλυκό. Ναι, απλά επίσης θέλω να σας πω ότι όσο κανέψαξα, ξέρετε εγώ τώρα που βρήκα ένα κρασί που κάνει ένα 69 και μετά βρήκα ένα που κάνει ένα 42 και χάρηκα δεν μου το πέταξα το ένα και πήρα το άλλο. Αυτά εδώ τα υλικά κοστίζουν καμιά 35 ευρώ. Πρόσεχε τι θα πεις! 35 ευρώ!
Για να φτιάξουμε φίγκα γλυκό! Το καλύτερο γλυκό του ποτό! Τι έχει μέσα φλίδε τη Χρυσού! Είναι ακριβή ξηρικατή. Μαλάκα. Έχει έρθει μετά από τόσα επεισόδια. Έχουμε πάρει χορηγιά με γύρω. Και έρχεσαι ρε μαλάκα. Τι θέλει να σου κάνω, τσισκέικ με γύρω. Κάνω μπακλαβά με γύρω. Φωνάζα να κάνουμε κανονικό τώρα. 52 ευρώ. 54 ήταμε. Γιατί vegan γλυκό. Πού είναι οι σοκολάτες στην κρέμα γάλα του Σκύρου Θάνατο. Γιατί είμαστε 4 χρόνια εκπομπή. Το vegan κοινό είναι μεγάλο και έχουμε κάνει μόνο 2 vegan συντάγες. Σας κάνουμε άλλη μία. Τι έπαθες τώρα. Ναι, γιατί το vegan κοινό βλέπει μαλλιά τη κούκκινη. Το vegan κοινό λέει: α, για να το πω στο μαχιού, αυτό το ψάρι μου. Έχει διαβάσει τα σχόλια στα 2 προηγούμενα vegan επεισόδια. Θα κάνουμε κι άλλα. Ναι. Και επίση, δείτε το πιο ακριβώ συστατικό. Τη ζόμπα. Λάδι καρύδα. Όχι αυτό που βάζει στην παραλία και αλήθεια σε κάτι θεραπεία έτσι. Πόσο έχει. Πόσο έχει, ρε μαλάκα. Μην το πετάξει. Μην το πει! Πάρτο, Ηλία, πάρτο το τα χέρια. Πόσο έχει. Άσε είναι γυάλινο. Δεν μπορείς. Άστο. Πόσο έχει, ρε. 9 ευρώ. 9 ευρώ αυτή μαλακιά! Δεν ανοίγει κιόλας, πιέφτικο το δώσανε! Είναι σαν αληθινή καρύδα, δεν μπορούσα να το ανοίξεις. Ναι, μαλακάντος. Τι αυτό, σε κοροϊδέψανε. Ω! Είναι στέρεο. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτό τρώγεται. Είναι στέρεο για να ακούσω. Τρώγεται αυτό μου. Τι έγινε, σαν να κλείσει αγγλίδα τουρίστρια στον Αγκώνα. Στον Αγκώνα, στο ημίκρονο. Λοιπόν, έλα, μαλάκα τι κάναμε, βράζουμε κάσους κλικ. Τα φέραμε όλα πρώτη, ακούς πρωτότη. Ζητάνε σχολή για να σας ακόμη. Τι. Πάλε εδώ μέσα. Έχει όνομα η συνταγή. Το κολαράκι στο τρίπιο. Έτσι λέγεται. Το κολαράκι στο τρίπιο. Vegan cheesecake, aka το κολαράκι στο τρίπιο. Είναι βέβαια προφανώς χωρίς τυρί. Το καταλάβω, ναι. Ρε, σε μπήκαν επεισόδιο τώρα, γουρουνάκια. Ζητανό, ρε. Ναι, δεν είναι, δεν είναι αληθινό. Είναι από τα mini pics που φτιάχνουν τώρα οι επιστήμονες. Όχι... Το αποκεφάλισες. Κατά από τη μαλακία του. Το έχω πάθει κι εγώ, αλλά δεν πειράζει, σε δύο μέρες τη χέζεις. Και στο χέσιμο ακούγεται ένα... Για την τύψη που κατάπιε τα iPods την είδες, έτσι. AirPods. Τα AirPods, ναι. Άμα κατάπινε ολόκληρο το iPod, θα έχεις ένα πακέτο. Και θα έλεγε το 30 γίγκα είναι χράου. Μουσική, μουσική. Γιατί τα κατάπιε. Τα κατάπιε, κατά λάθος, ξέρω εγώ. Πώς γίνεται τα κατάπιε τα δύο κατά. Κατά λάθος. Εκεί τα κοιμότανε, το είχε βάλει στο αυτοί, το ξέχασε, τσούλησε, έπεσε. Καλά το ένα, το άλλο. Και το είχε στα δύο τα κατάπιε. Εντάξει, μαλακία. Δεν ξέρω για τα δύο. Stop the press. Ανακάλυψε αυτό. Τα καγγέλια. Μπορείς να καλέσεις πάπιες. Πόσε μαλάκα. Βρε μαλάκα με σκότωσες. Έφυγα. Λοιπόν, έλα ρε μαλάκα να κάνουμε λίγο γλυκάκι τώρα γιατί κάνεις έτσι. Τι γλυκάκι που βράζουμε κάσους ρε μαλάκα. Βάλε μέσα εδώ. Καλύβια. Ένα πράγμα που θέλω να πω. Μπράβο στους vegan. Όχι, μπράβο! Όχι, όταν το δοκιμάσαι θα το πεις αυτό, δεν θα το πεις τώρα. Για άλλο λέω! Για τη 200. Ναι, πες. Μπράβο που μπορείτε και τρέφεστε και ζείτε με πέτρες. Μπράβο σας, δεν ξέρω πώς δεν έχετε τραυματίσει τον εσωφάγο σας από αυτά τα πράγματα που τρώνε που είναι τόσο σκληρά. Την άλλη γριά που τρώει μόνο χώμα την είδες. Μια ρωσίδα. Τα ίδιο λέμε, το ίδιο λέμε. Α, είναι καλύτερο, το συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Τι άλλο βάζει μες στο. Θα σου πω τώρα σε λίγο μόλις μαζέψω. Τα βάλεις όλα, σου είπα να τα βάλεις όλα, όχι, δεν σου είπα. Μπορεί να τα βάλεις, είπες ρε μαλάκα, τρίφκε! Πάζαμε σπηλιάρες μέσα στους φίλους μου. Λοιπόν, σπηλιάρες. Βάλε χουρμάδες. Τι αυτό, σαν κατσαρίδες είναι. Βάλε τους μισούς χουρμάδες. Πώς λέγονται οι χουρμάδες στα αγγλικά, ξέρεις? Dates. Χουρμάδες. Οπότε άμα φας πώς? Ένα χαλασμένο χουρμά, είναι bad date. Όπως και το κακό ραντεβού. Δεν ξέρω γιατί ρεύομαι. Για τα αστεία του λοιπόν να χώνευτα. Oh. Δεν στέκει όμως γιατί ρεύτηκες άρα το χώνεψες. Τι στον εαυτό μου. Το πήρα πίσω. Να σου πω, αυτά ανοίγουν με κάποιο paywall leaking. Έχουμε 47.000 μαχαίρια. Άνοιξε τα μαχαίρια. Μαλάκα σου το αρχίζω. Έλα να κάνεις. Μια ντέμια. Τους μισούς.
Τους μισούς να μπουν. Τους μισούς τους κουρμάδες. Είναι όντως ο κατσαρίδης, παιδιά. Μαγαλασκάρης. Τι έγινε με τη ζυπτάμενο χαλί και αμόλοφο και Ιωάση και Καμιλά. Αλαντίν. Τα αρχίδια του Αλαντίν. Πατούσα Αλαντίν. Εντάξει, φάνη, πάλι και αυτό που έπεσε. Κοίτα, είναι και δύο. Μπορεί να είναι καφά σένα, ρε. Κοίμα σένα. Αυτό είναι που σε πάει τσερπατίνα μετά. Όχι, όχι. Λαμάσκινο το που λες. Πάει ένα κουρμά, ρε. Να, ο Μανώλης παίρνει. Έλα, λίγη ζαχαρίτσα. Ο Μανώλης και κατσαρέδες, να το τσέπαιρνε. Λίγη ζαχαρίτσα, πολύ λίγη. Δεν μας πάρει. Δεν θέλει άλλη. Δεν θέλει γιατί οι κουρμάδες έχουν μια φυσική γλύκα. Και μπόλικη καρύδα έτσι από πάνω. Καρύδα είναι αυτό. Περίμενε να δω πόσο είναι. Πόσο είναι, πόσο είναι, πόσο είναι. 150 λοιπόν, λιγότερο από το μισό. Το ένα τρίτο. Λίγο ακόμα, μ' άρεσε. Μα τι ωραία που μυρίζει αυτό. Φτάνει. Είναι καρύδα, καρύδα φάση. Είναι καρύδα τριμμένη. Μόνο μυρίζει. Εντάξει. Είναι σαν να τρως και μολιά. Έχει φάει και μολιά. Πολλές φορές. Α, εντάξει. Καπάκι, βάλε και χτύπα. Τι στον παίω. Α, ωραία. Χωστό, φέρτο. Θέλει και μπρίζα, ε. Θέλει και ρεύμα. Συμβαίνει αυτό. Με Παναγία μου. Καινούριο. Ναι, το καβάντος από πάνω, τη μάνα σου. Τι. Πού να το σπάσει αυτό, να δηλαδή. Θα πούμε πάλι μέσα γαλίκια, πέτρες. Τι είναι αυτό ρε μαλάκες. Ήτανε μέσα αυτός από την Αρβανιτά και έκανε ου ου. Το κάψατε ρε ηλίθι. Έκανε ου ου. Δεν είναι ακόμα έτοιμο, ρίξε. Θα κάψεις το, θα κάψεις το γρανάζι. Γυρίζει το γρανάζι. Πού να γυρίσει. Μήπως πρώει πλαστικό. Αλλά έχουμε βάλει πλαστικά μέσα, πλαστικά έχουμε βάλει καλύκια. Δύο πέτρες, ένα βράβο και ένα κοράλι. Πού να κάνει. Θα σου πω τι θα κάνουμε. Θα διάσουμε το μισό μείγμα. Not good, not good. Τι φάση είναι αυτό τώρα. Δεν ξέρω. Μάντεψε, το χάλασες. Να σου πω, μήπως το μαχαίρι τρώει πλαστικό από κάτω, γιατί δεν. Δεν τρώει πλαστικό. Για κανένα. Δεν ξέρω. Άρα εσύ μπορεί να μπει και ένα πετραδάκι από κάτω. Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Για να κάνω μόνο του να δω. Το δικό μας τι, πού πήγε. Θα να βάλω τα μέσα. Αλήθεια, Ηλία, δεν είχαμε και ένα δικό μας. Είχαμε, αλλά δεν θα το κατάφερνε να το κάνει αυτό. Γιατί? Γιατί είναι σκληρό το μείγμα. Άρα ούτε αυτό καταφέρνει να το κάνει. Μάλιστα, πάνω να ρωτιέται μετά. Αυτό είναι 800. Αυτό, τόσο, τόσο. Όλα θα πάνε καλά, γιατί μετά έχουμε να αλέσουμε άλλα 17.000 πράγματα. Καλύτερα. Φάνη, ρίξ' τα μέσα. Πού, εδώ. Ναι. Και πίεσε τα κάτω. Και να σου πω. Όταν λες να πιέσω έτσι. Περίμενε, περίμενε, όχι ακόμα, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Αυτό που κάνει, σωστά το κάνει. Πολύ ωραία. Χρειάζονται και τα υπόλοιπα. Πιέσε τα όλα, ρε. Α, έχει μια περίεργη υφή. Ναι. Όπως το ακουαρέλα. Τι βρει μαλάκες, αλήθεια λέω. Πάρε μια ακουαρέλα και φέρνει τώρα εδώ δίπλα μου. Και άμα δεν λέω μαλάκες, να με γαμίσει. Γιατί βάζει παραπάνω από το κανονικό, θες να γαμηθείς. Έλα μου, κάτι άλλο ήταν τώρα. Ωραία, ωραία. Βάλε και το άλλο. Βάλε και λίγο ακόμα και λίγο ακόμα. Αυτό κατάλαβες τι είναι τώρα, η βάση του cheesecake. Cheesecake είναι. Έτσι είπε. Cheesecake κάνουμε. Σαν cheesecake θα είναι, αυτό θα έχει τυρί. Δεν μπορείς να κάνεις cheesecake vegan. Βέβαια, όλα τα vegan είναι σαν κάτι. Γιατί δεν μπορείς να φάτε τα κάτι, τα original. Πάρα πολύ ωραία, φτάνει. Perfect. Γι' αυτό έχουμε τα ειδικά εργαλεία εδώ πέρα, που κάτι τα έκανες. Δεν έχουμε ποτέ ειδικά εργαλεία. Αυτό. Μόνο. Αυτό είναι το spanking device. Πώς είναι το μικράσιο μουλία τα κάσιους. Θέλουν κανονικά να τα αφήσεις να μουλιάσουν από το προηγούμενο βράδυ, κανονικά. Αλλά η εύκολη λύση, η γρήγορη, είναι το βράσιμο. Αλλά άμα τα αφήσεις να μουλιάσουν, δεν χρειάζεται να τα βράσεις. Όχι. Πίεσέ το καλά, σφιχτά, να μην έχει τρύπες. Εκεί έχει μια τρύπα. Κλείστη. Πολύ satisfying δεν είναι. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ. Ωραία, βάζω στο ψυγείο. Στο ψυγείο. Ναι.
Okay. Λοιπόν, Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή χαλάμε όλο πράγματα τη μάνα σου. Αυτό! Άλλο ένα τέτοιο και να μιλήσουμε τα σίδερα. Αυτό εδώ. Ναι. Δουλεύει καλά. Ναι, κανονικά. Να το πάρουμε. Τι? Να το χρησιμοποιήσουμε. Ναι, γιατί όχι. Ωραία. Γιατί ρωτάει έτσι. Δεν ξέρω. Στην πιάτσα με λένε το διπλό φίδι. Το διπλό jackpot. Το διπλό jackpot. Γεια σου, Ινδι, τι κάνεις. Από τι είναι, τι είναι αυτό. Είναι smoothie maker. Smoothie maker. Ινδι. Απλά blender. Βρήκα πάνω πράγματα. Όπως σκόνη, σύφυλλη, βλενόρια. Έμπολα. Έναν παλιό ξαδερφό με το χωριό. Και τα μυγάκια από το ράφι. Τι θέλεις αγόρι μου, σας έχω δείξει τον ακροβάτι που τον πιάνω από εδώ και το κάνω αγκαλιά αγόρι Ωρε μαλάκα τι έκανε. Τι καλό παιδί εσύ, τι καλό παιδί εσύ, θες να σε βάλουμε στο μπλέντερ. Να φάμε κατάκι. Ε, θέλεις να φάμε κατάκι. Όχι, όχι. Δεν θα δέκανε όλα αυτά. Άκου τώρα τι γίνεται. Θα φτιάξουμε το μείγμα, την αντίστοιχη κρέμα αυτού που θα ήταν αν ήταν cheesecake. Και θα τη φτιάξουμε ως εξής. Με κάσιους, λεμόνι, golden syrup και γάλα καρύδας. Golden syrup. Γάλα, αυτό δεν έχουμε γάλα καρύδας. Λάδι καρύδας. Γιατί, άλλο ένα τέτοιο και θα πας εκεί που πήγε η Μόνικα Μπελούτσι. Στο κουδρούμι. Ουάου, δεν λες τίποτα. Τι θέλει, αυτό τον τάισες. Μας έχεσαι, τα έχει κάνει όλα, τι θέλει. Τι θες Ιντο. Ιντο. Ιντο θέλεις. Τι. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, θες αγάπη, θα σου δώσω αγάπη. Πάτε να όλοι, δεν έχω άλλο. Δεν θα σε πάω για σουβλάκια ποτέ. Δεν θα γίνεις ποτέ και μπαμ. Ορκίζομαι. Όλα ήταν πάνω στην τρέλα. Δεν ήξερα τι έλεγα. Δεν θέλω σκύλο. Δεν το ξέρω, συγγνώμη. Είσαι το καλύτερο γατάκι. Είσαι καλύτερο γατάκι, χωρίς πουτσα και αρχίδια γιατί στα κόψα. Γιατί μου γαμούσες τα μαξιλάρια. Γιατί πουτσα το κόψες. Όχι, πώς θα κατουρούσε, ηλίθιε. Γιατί η μία καθηλικά πώς κατουρούνε. Ναι, αλλά αυτό είναι αρσενικό. Θα του φτιάξετε μουνάκι. Τι λέει. Δεν ξέρω, καμιά κλίση. Τι να σας κλείσει το λεμό. Όπως το έστειλε στα Ελλάδα. Ακούει το παιδί. Λοιπόν, τώρα παίρνεις ένα μπούλο να δουλέψουμε. Ναι. Ναι, Γατούλη, έλα, φύγε. Πήρε ο μπούνος και πήρε να τον πάρεις. Έλα, πήγε. Κάτσε ρε μαλακά λίγο ακόμα, κράτα το 5 μέρες έλειπες. Παρέα θέλει. Ε, το βράδυ θα κοιμηθεί πάνω στο λαιμό μου, θα πεθάνω εγώ το βράδυ. Κοιμάται έτσι ρε μαλακά, σαν κασκόλ. Κώστα, ξεσκόνησε την μπλούζα γιατί θα τα φάμε όλα. Έλα, ναι, 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 περιμένε, περιμένε, περιμένε. Κλασική φλόρη που δεν ξέρω από γάτες. Έχει τριχεί, τριχεί. Μεταξύ, έβγαλε πάρα πολύ. Είναι άνοιξη, τώρα μα δάνε σαν τρελά. Θες να με γλύψεις. Όχι. Τρίχες. No. Μαδάει πάρα πολύ. Πώς να τον ανταλλάξω για 2 κιλά φιστικιά. Θα κάθομαι έτσι από εδώ και πέρα. Αυτή τη φάση. Γεια σας, τι κάνετε. Πώς περνάτε. Σιγά μου στρίχα. Πήγε, πήγε. Δεν πάρω άλλη τρίχα. Λοιπόν, άκου. Αυτά θα τα βάλουμε όλα σε αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό. Είναι super καλό και έχει και το smooth και το pulse και το mix και το τέτοιο. Λοιπόν, εγώ άλλο με φοβίζει η Λία. Τι θα βάλουμε καυτά μέσα. Μην το χαλάσουμε. Όχι, ρε μαλάκα, για αυτή τη δουλειά είναι. Θα τα σουρώσω. Δεν είναι τα smoothie δεν είναι καυτά. Δεν μπορώ, ξέρετε, δεν μπορώ του super φλόρου. Α, εσύ λέει τα βάλουμε μέσα στο πλαστικό ενώ και είναι. Το παιδί είναι πανεπιστήμονα. Τι εννοείς ρε μαλακά. Μαλακά είναι για κρύα smoothies, δεν είναι για ζεστά. Για κάνουν και σούπες μέσα, αυτά κάνουν τα πάντα. Είναι πλαστικό, ανθεκτικό και μέσα έχει μεταλλική λεπίδα. Ξέρει ρε μαλακά, στο να ξέρει. Λοιπόν, σου ροσέτα, άκουσε μου, σου ροσέτα. Για μηχανή smoothies. Το κουτί έλεγε smoothie maker. Ωραία. Αυτό είναι με αυτό και κάνει το smoothies και κάνει αυτό η βρυσούλα και φεύγουν από κάτω smoothies. Τι σούπες λέει εδώ το αλάνι, δεν ξέρω. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, σου ροσέτα. Έχω κάτι πέτρες που καίω. Γιατί εδώ φτιάχνει. Δεν ξέρω, που πουτυλιάνει. Ωραία. Άστα εκεί λίγο να κρυώσουν. Χέρι, 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 χέρι. Γιατί ρε μαλάκι. Μαλάκι. Το κινητό, το κινητό. Γιατί ρε. Ήταν ένα λάθος της στιγμής. Παρατρήθηκα. Γιατί. Παρατρήθηκε. Ναι, είναι μια λέξη που έχω βγάλει εγώ που σημαίνει. Αυτό. Αν θα κάνω το ομώνυμο hit, μαμά.
Είναι σαν κάποιος να ξεψυχάζει, Μιχάλη. Λέγε τι κάνω, πες του μου! Είχαμε σε βάλει μέσα τα Κάσιου. Περίμενε να δω πόσο ήταν τα Κάσιου. Ήταν 400. Λοιπόν, εντάξει, άσε μία χούφτα έξω. Ναι. Και τα υπόλοιπα βάλτα. Τα βάζω. Χαλίκια μέσα. Επόμενο συστατικό. Ωραία. Χυμό από ένα λεμόνι. Χυμό από ένα λεμόνι. Τον οποίο για κάποιο λόγο εσύ πιστεύεις ότι έχω. Έχω λεμόνια εδώ πέρα. Εδώ τα έχει φέρει ρε, εδώ μπροστά στο τραπέζι. Γενικότερα η μοιοπία μου είναι στο 6 εκατομμύρια. Εσένα. Λοιπόν, και τώρα τι κάνουμε. Καλό στον καπτό. Έλα ρε μαλάκα, τρίχες μες στον καφέ μου τώρα. Ποιες τριχούλες και μπούλωνε. Ένα λεμονί. Χωρίς τα κουκούτσια, χωρίς τα κουκούτσια. Πολύ αργά. Τι θα πάθεις με το κουκουτσιάκι τώρα. Θα πικρίνει. Θα πικρίνει που έχουμε βάλει μέσα πέτρες και κάσιους. Κρίση. Δεν μου αφήνει ούτε νερό να πιω τίποτα, ρε. Τίποτα, μαλάκα. Ρε μαλάκα, δώσου λίγο αγάπη. Τόσες μέρες έλειπες. Απ' το κρεβάτι μας. Πάλιο Μιχαλίδα. Λιγότερο νερό, άστρο, μαλάκα. Θα γίνει μουσικό ο γάτος. Για κάτσε λίγο. Για φίλμα το γάτο να το μάθα, φάει λεμόνι. Είσαι ηλίθιος, μωρέ. Με τη μία, ρε. Για να δω, έχω στα χέρια μου λεμόνι, θα το κουστάρει. Πού πας, δεν πατερούλη. Βγάζεις κουκούτσια, ε. Ναι. Γιατί ρε μαλάκα βγάζεις κουκούτσια. Έλα ρε μαλάκα, μου πες, ε. Σιγά με το βρίσκει εκεί μέσα. Ναι, ρε μαλάκα. Είναι σαν να ψάχνεις κουκούτσια μες τα Κάσιους. Όσο το σκαλίσει πες πάει γελιό μέσα. Όχι, ο τίτλος σου sex tape. Όσο το σκαλίσει πάει γελιό μέσα. Έλα. Μπράβο. Δεν ήταν κουκούτσια αυτό. Με ξεγέλασες. Δεν μπορώ να το κουκούτσια. Τώρα τι άλλο. Λοιπόν, θα ρίξουμε νερό. Ναι. Ίσως λίγο ακόμα. Και αυτό εδώ. Maple syrup. Να δω πόσο είναι. Μούφα maple syrup. Ναι. Βάλτε περίπου τα 2 τρίτα. Απλά πες μου ποτέ να σταματήσω. Όταν φτάσεις στα 2 τρίτα. Δεν έχω ιδέα. Έλα μαλάκα. Ναι. Ναι. Αυτό τι είναι μέλι. Είναι μια μούφα και καλά σαν maple syrup. Από ό,τι έχω καταλάβει. Μούφα είσαι εσύ. Λίγο ακόμα. Ε, μαλάκα, αυτό δεν είναι vegan. Έχεις σκοτώσει τόσα λιοντάρια για να το φτιάξω. Να το πάλι ήρθε. Απλά έρχεται και φέρει. Φτάνει τα 2-3. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, βανίλια. Βανιλάκι, το αγαπημένο μου. Γιατί στο μπούτσο, ρε μαλάκα. Γιατί ρε Κωστιάνο το έκανε στο κινητό έτσι. Ρε μαλάκα, αφού είναι αδιάβροχο, αθόρυβο και ανεπίτρεπτο. Μαλάκα, ο Κινέζος όμως ζωρίζεται με αυτά. Τι αυτό είναι, μαλάκα. Κύριο, το βρήκα στην τουαλέτα μου. Μαλάκα, τέτοιο είναι. Είναι από αυτά τα μηχανήματα που παίζει ο Αλεξιάνο, που πιάνουν το τέτοιο. Συγγνώμη, τι είναι αλήθεια τώρα. Ήταν αυτό που κρατάει ένα δισκάκι από κάτω. Αυτά τα ποδαράκια κρατάνε ένα δισκάκι, αλλά δεν θυμάμαι σε τι χρησιμεύε. Κάτι που παλιάζει. Έχετε ρομπότ τέτοιο. Για να το πω να πιάσω. Το είχαν φέρει σε ένα τέτοιο. Ναι, για τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο είναι. Τι μου έχεις πει να κάνω, το ξέχασα. Λοιπόν, άκου. Τα βανίλια. Όλη τη βανίλια. Βάλτε εδώ, ναι. Ναι, είπα και ναι. Λιώσεις τα μικροκύματα. 6 λίτρα κοκακόλα. Τι να λιώσεις τα μικροκύματα, Λιακούρα. Βούτυρο γάλα βελάδι. Καρύδας. Το παιδί έχει βελάξει. Βούτυρο βελάδι, καρύδα, καγκόνι. Αρχίζει και καταστρέφει όλο το σπίτι. Όλο το σπίτι αρχίζει και πέφτει. Από τα θεμέλια πέφτει σιγά σιγά. Αυτό φτάνει. Τι φύγε να το βάλω. Να το κούμπω. Όχι εκεί, στα σκουπίδια. Μη θα το κρατήσει. Τι θα το έριξε για να το κλείσουμε, να το κρατήσουμε. Στα πόσα, με τον πόσο. Με τον πόσο. Ίσα ίσα να λιώσει. Γιατί να πω ρε μαλάκα στο μικροκυμάτων, ίσα ίσα να λιώσει. 15 δεύτερα θέλει. 30. 30 φορά μου σπάσει το... 30, 30, 30, 30. Τι να σπάσει ρε μαλάκα, ρε λάσκαρι. Λάσκαρι. Ψ, έλα. Τι. Πρίζα. Αυτό έχει να πει πάρα πολύ καιρό στην πρίζα. Θες να με βοηθήσεις.
Περίμενε, μην βγάζει το μικρό κύμα τώρα που δουλεύει. Βρήκα μια καλή ιδέα. Φοβερή ιδέα, όχι απλά καλή. Μπράβο. Ίσως η καλύτερη και πιο χρήσιμη. Μερικές φορές, παιδιά, ο Νάσκαρης, όταν ειδικά τον βγάζουμε από τον Κουντρούμι, λίγο πριν του ρίσουμε τον Πεοζέουλα, βγάζει κάτι ωραίες ιδέες. Τι πα να κάνει εκεί. Και 80 γραμμάρια καρύδα. Α, δεν μου το πει αυτό, για να πάρει όλη την Έγλη, ε. Αλλά και την Έγλη και την Ορόρα και όλες αυτές τις καφετέρες που είχε στον Κορυδαλό. Μαλάκα, συχαμένο. Ελίωσε. Συχαμένο. Ρίχνω όλο μέσα. Τέλεια. Δεν ξέρω γιατί πιστεύεις ότι αυτό θα γίνει κάτι. Βάλε καπάκι τώρα. Μην αμφισβητείς το μάστερ. Και έλα. Ενώ δεν είναι ζάχαρη, επειδή δεν το δει αυτό, θα ρίξω και λίγη ζάχαρη. Αλλά εγώ δεν ξέρω. Έχει ανευρίσματα σε ρίρε. Μπορεί να πει ούτε μία πρόταση. Κανονικά με συντακτικό. Υποκείμενο ρήμα αντικείμενο το έκανε. Στο κεφάλι του είναι μια μαϊμού και κάνει. Με πιατίνα. Γιατί σας έχω πει να κάνουμε γυρίσματα με τα καπάκια από τα ταξίδια. Ενώ δεν κοιμάται και η μαμούλια. Και είπα να έλεγε μαγούδες και την κουνάνε, όχι πρέπει να σκεφτεί. Βοήθεια με αδελφή. Χτύπα ρε αγαπημένε. Δεν μπορώ να το πέσω πια αντίνια με τη μαγεία μου. Καπάκι. Καπάκι. Δουλεύει. Καπάκι και πάλι. Όχι, αλλά πού είναι το καπάκι. Να το ρε. Ε, μόρφη. Μα να κάνουμε σαν να πεταχθούν όλα. Σαν ντόνατς είναι. Δεν έχει άλλο ένα. Ε, πρέπει να έχει ένα μικρού λέλιος. Θα φύγει εδώ όλο το κόλπο ρε. Έλα, βάλε και το τέτοιο, άντε. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν θα φτάσει τόσο ψηλά. Θέλουμε να γίνει σούπερ σούπερ. Πόσο λεμόνι έβαλες γιατί δεν είδα. Ένα λεμόνι ολόκληρο. Όλο με κάτι κουκούτσια. Γιατί το πάρς που λέει αυτό το πράγμα. Το πάρς είναι αυτό που κάνει. Δεν πρέπει να το βάλουμε. Βάλε πάρς. Θα βάλω ένα κίνητο ακόμα. Θέλεις το χωρίδι. Για όντως το πάνω κομμάτι είναι κίνητο μαλακά. Το πάνω δεν έχει κάνει κάτι. Κούνα λίγο. Έκλεισε, αυτό ήθελε κούνημα. Μην το γέρνεις ρε για τα κίνηματα εκεί. Ναι. Δεν είσαι καμένο. Όπα. Μην κάνει και το μοντέλο. Α, είναι τόσο καλό. Αλλά όντως μύριζε καμένο. Όντως. Σας μύριζε καμένο. Άστο καμένο. Δεν μυρίζει κανένα, είναι το μοτέρ. Απλά το μοτέρ έχει να κάνει πάρα πολύ καιρό. Ρε παιδιά, δεν καίγονται έτσι τώρα με ένα τέτοιο. Δηλαδή. Έλα εδώ. Έτσι ακριβώς τη δουλειά του. Μυρίζει. Επειδή έχει να λειτουργήσει πάρα πολύ καιρό, δεν ξέρω. Μάλλον και η τη σκόνη, έχει δίκιο η Ηλία. Άλλο λίγο μαλακία να πει κάποιο. Νομίζω θα κραγεί το μισό μου κεφάλι να πέσει κάτω. Είναι κάποιο με μαλακία, γρήγορα. Νομίζω και η τον υδατάθρακα. Ωραία, την υδροπονάδρακα. Νομίζω είναι στη γράμμαση και η λίπο. Πάμε. Θα σα αφήσω. Κούνα τη μαγαρά. Αυτό τι θα κάνουμε. Είναι θέμα ποσότητα. Το κάτω που έχει γίνει. Θα το βγάλουμε από εδώ. Αυτό το είπα πριν, εγώ δεν με ακούσατε. Μου το είπε ο Λεβουνάκος πρώτα. Ο Λεβουνάκος ήρθε με το αρμενικό στρογγυλό που τσάκι του σαν του γουρουνιού και σε βίαζε 30 λεπτά. Για σου λέγανε οργασμό είναι αυτό. Δεν είναι. Σαν τριμπουσόν. Ναι, σαν τριμπουσόν είναι, σαν τριμπουσόν. Τριμπουσόν αυτό που σου έχουμε ανοίξει εμείς, Λεβόν. Το άλλο είναι τριμπουσόν. Τσιμενιά! Χαρίστρια! Βασικά. Ξαναπάμε. Ω, τι μένια, αρήθρο, Λεωνί, τι γίνεται εδώ πέρα. Φέρε το κατεψυγμένο το παγωμένο πράγμα και το ψυγείο. Ρί. Δεν μπορώ τώρα, έχω τελειάσει με το βίγκαν γλυκό, έχω τρελαθεί. Τι γίνεται, δεν πρέπει να το κάνουμε. Άδειασε λίγο μέσα. Αυτό θα πάει σούπερ λάθος. Αυτό θα πάει σούπερ λάθος. Τι στο πουτσο τρέχει. Όχι, έχει χυμό από την τελευταία φορά που το χρησιμοποίησες. Όχι, ρε. Σίγουρα. Λεμόνι πρέπει να είναι, ρε. Λάδι και το λεμόνι είναι, τι λες. Τι είναι κάτω. Από το ένα κιλό μείγμα που ρίξαμε το λεμόνι πήγε κάτω κάτω και είναι αυτό. Ναι. Ωραία, τώρα θα το δούμε αυτό. Για, λιφτό. Ω, είναι λεμόνι. Όχι. Τι είναι. Είναι κάτι.
Ρε μαλάκα, άδειο ήταν, καθαρό. Καθαρό, είχε κρατήσει μέσα νερό, ρε μαλάκα. Όχι, ρε. Ρε μαλάκα, τι λες από όταν έχουμε βάλει λάδι, λεμόνι. Λοιπόν, άκου τι θέλω. Βγάλε το μισό μείγμα εδώ πέρα. Θα το κάνουμε σιγά σιγά, θα το κάνουμε σε δύο δώσεις, θα τελειώνουμε. Τι γίνεται, ρε μαλάκα. Όχι έτσι, όχι το από πάνω, το από κάτω θέλει. Δεν μας νοιάζει, τώρα μισό-μισό θα το κάνουμε, έτσι καλλιώς. Ου μαλάκα, αυτό το έχω βγάλει εγώ μέσα στην Τερεντίδα. Ηλία, δεν πετάς και εκείνο το κομματάκι που έπεσε το λεμόνι σε εισαγωγικά. Δεν πετάω τίποτα. Καλό είναι, καλό είναι, το δοκίμασα. Μαλάκα, όντως σημείδεις, πολύ ωραία. Ναι. Βάλε τώρα να το χτυπήσουμε να γίνει λίγο smooth. Παρακαλώ, λίγο smooth θα ήθελε. Τρώγεται αυτό το χώμα. Αλλά μη σημαίνει να είναι εσύ. Κώστα, όλα τα vegan τρώγονται ομά. Μην το ξεχνάς, ναι, γιατί δεν έχουν αυγά. Δεν έχουν τίποτα. Όλο μέσα. The title of your sex tape. Ωραία, ξαναβάλτο. Πολύ μου αρέσει. Περίμενε. Στορκίζομαι, είναι σαν φρουτόκρεμα. Σαν τέτοια κρέμα που τρώνε τα μωρά. Τα κανονικά μωρά, όχι αυτά που μεγαλώνει ο θείος σου. Τα μεγαλώνει, τι, what? Για φέρ' το κατά δώρο, μάλλα, κατά το ψή. Τι θα βιάζεται εκεί, εννοώ. Θα το φέρουμε μετά να το στρώσουμε. Δεν είπα καλά. Δεν έχει κάτι στο γρανάζι, ρε. Τώρα έκατσε. Ναι, δώσε το δικό σου, ναι, πάντα. Ναι, δώσε το δικό μου. Ποιο πράγμα, ρε. Ωραία, βάλε και την τελευταία δόση. Μυρίζει και σε φρουτόκρεμα. Μυρίζει αγάπη και κάβλα, ρε. Πάρε και το άλλο από μέσα και σε καλή μεριά. Ποιο άλλο από μέσα? Με την πώς το έκανες. Με την Villa G. Μαλάκα, μυρίζει όντως ο φρουτόκρεμα. Δεν πιστεύω. Όχι, μη, δεν πρέπει. Τι λες τώρα, ρε. Καλό. Είναι σαν φρουτόκρεμα. Αυτό δεν έχει φρούτα μέσα. Α, έχει τους χουρμάδες, ας πούμε. Όχι, δεν έχει εδώ χουρμάδες. Α, έχεις δίκιο. Είναι μόνο η βάση έχει. Λοιπόν, στρώσ' το λίγο να είναι ομοιόμορφο. Ό,τι πει... Φέρ' το. Το γελανονιτζάκι. Το στρώσ' όπως έχει πει και ο Αλχάριος συνάδελφος Παραλιάρος. Είναι μια τεχνική που μας τη μάθαμε. Η εξωγήινη. Όπως crop cycles. Η εξωγήινη μας το μάθανε, οπότε πρέπει να καθαρίσει. Μπορεί να το πιείς. Ρίχνετε νερό μέσα και το βάζετε να χτυπήσει για να καθαρίσει εύκολα. Έψεις καλά ποιο σημαίνει, μαλάκα, φοβερό. Καλά, είσαι φοβερός. Για πλάκα καθάρισε, θα το αφήσω έτσι. Ρε μαλάκα, έλα στρώσ' το λιγάκι να το πάρεις. Ρε μαλάκα, αυτό το κάνουν οι Τουαρέγ. Και Τουαρέγ ή δεν Τουαρέγ πολύ. Ποιος το κάνει, μαλάκα. Το αφήνουμε στο ψυγείο για 8 ώρες και 2,5 μέρες συνεχόμενα. 2 hours later. Έχουμε ανοιχτή μπαλκονόπορτα. Μου χάλασε χορευτικό. Συγγνώμη, ρε Γιακόμπο. Τώρα θα γινόταν εδώ χαμός φωτορυθμικά, σαπουνάδες. Πήγε ο αρμενιστής να την κλείσει. Αρμενιστής φοβερή παραλία στην Ικαρία. Θα έρθει το καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι θα είμαστε στην Ικαρία, ρε. Σε μένα θα μείνεις. Λοιπόν, ναι, να κάνουμε το... Δεν θέλει ρε ο αρμενιστής. Εννοείται ρε Κωστιάν, άμα δεν έρθει σε μένα, σε ποιον θα πας. Κάτσε να βάλω τα γκάνια. Εκεί που πρέπει. Τέλεια. Και επειδή μου συνταγή είναι vegan, είναι βεγκάνια. Γελάτε. Ρε μαλάκα, δεν έχουμε χαράξει αρχικά μας τόσο χρόνια στο τραπέζι. Εντάξει. Τώρα σου δεν μου αρέσει. Βάλει και καρδούλα και βέλος. Πολλαπλασιάζεται. Τι είναι μαλάκα. Τι είμαστε πολλαπλασιάζεται. Πώς μισε παιδιά. Κοφτάς. Και μπράβο.
Εύκολο το ήταν να κάνει τον λαό. Γιατί έκανε κόσμο και αλφα, ρε, γιατί. Κόσμο και ηλία. Ίσον. Ελεφί. Καρδούλα, ρε. Καρδούλα. Ναι. Μπράβο. Ωραία, ένα βέγγαν γλυκό να επισφραγίσουμε. Πες. Άκουσε με. Άναψε το μάτι. Και έτσι μέσα καστανή ζάχαρη, σαν να μην υπάρχει αύριο. Στο μάτι. Στο τηγάνι. Κανονικά να πούμε ότι τα vegan γλυκά δεν θέλουν μαγείρεμα. Εμείς θα του κάνουμε όμως μια σαλτσούλα καραμέλας γρήγορη. Γρήγορη καραμέλας. Για να σε δω, για να σε δω. Λίγο ακόμα θέλει. Δεν ξέρω τι όλο θέλει μέσα στο σαλτσουλάκι. Ωραία, ρίξε μια μεγάλη κουταλιά. Σούπερ. Βουτυρό. Ναι, δεν είναι βουτυρό. Είναι φυτικό τελείως, 100% φυτικό. Είναι δεν can't believe it's butter. Είναι, δεν έχει ίχνος γάλακτος μέσα. Λίγο ακόμα. Καλό. Εσύ είπες, φτάνει. Γιατί είπες φτάνει. Γιατί είναι πολύ ρε μάλακα. Ωραία, ανακάτεψε. Θέλω να βουλώσει ρε μάλακα. Αυτό έχει αρχίσει και μου αρέσει τώρα το φυτικό βουτυρό. Πού να δεις τώρα τι θα γίνει. Πού να δω. Ρε, πού να δεις τι θα γίνει σου λέω. Δεν λιώνει αυτό το φυτικό, ε! Δεν λιώνει! Πρέπει να κουμπάει και στο τηγάνι για να λιώσει, ξέρεις. Ξέρεις τι άλλο κουμπάει πάνω σου. Ξέρεις! Ξέρεις! Και θα σου βάλω και μια κουταλιά φουντουκοβούτυρο με λίγο κακάο. Από τυχείο. Που είναι φοβερό. Είναι στο ψυγείο μου. Στα στορκίζομαι από την προηγούμενη σεζόν cooking, την περσινή. Κυριάκος το άνοιξε και το βάλε μέσα εκεί πέρα. Είναι vegan φυτικό. Εννοείται ότι είναι vegan. Και θα του δώσει λίγο φουντουκογεύση. Για να σου πω κάτι ακόμα. Ναι. Τόση ώρα είμαστε εδώ και έχουμε γυρίσει την πράξη μόνο τα μπαλούτσα. Πες κανένα καλό λόγο για μένα, μας πήγε η φάση. Νομίζω ότι ήταν το άλλο επεισόδιο η μπελούτσι. Όχι, μπλακιό. Εδώ ήταν ρε νιονιό. Πες της κανένα καλό λόγο για τον Κωστιάνο. Κολώνεται το φάσο όλο όπως είναι. Λοιπόν, κλείσε τη φωτιά. Την έκλεισα. Και άκου τώρα τι θα γίνει, βγάζουμε το σούπερ γλυκό από το σούπερ ψυγείο. Πρέπει να το βγάλεις με τρόπο. Δεν έχω ξαναδεί κάτι πιο όμορφο. Κατάψυξη. Το βάλαμε ψυγείο κανονικά, αλλά επειδή δεν είχαμε 8 ώρες, 4-3 που θέλει να παγώσει, το βάλαμε και λίγο κατάψυξη. Έχεις ακούσει ένα τραγούδι. Ναι, παραδοσιακό, είναι από τα αγαπημένα μου. Εκεί που πετάει ο αετός, δε χέζουν οι αρκούδε. Τι, αυτό. Πάλι. Ποιος γαμάει ποιος γι. Ποιος γαμάει ποιος γι. Μας έκανα εγώ το έκανα. Πάμε, τώρα. Φύγε ρε σατανέ. Έτοιμος. Το κόβεις. Ναι. Νομίζω θα τα γιάσει εκεί πάνω. Τι σχήμα το θέλεις. Οβάλ. Ο Βάλ δεν ρε παιχτάρα! Τι μαλάκα είσαι ρε μάστερ! Γιατί ρε Κωστιά! Εντάξει, αλλά τι έπρεπε να πω! Είμαι τετράγωνο ρε ηλίθι, ρόμβο! Στο κύλο, στο κύλο. Θα τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Θα τετραγωνίσω τον κύκλο που μας συνεχίσει. Ωραία, λοιπόν, εντάξει. Το πατάω με τη δύναμη! Ναι, πάτα το με τη δύναμη. Με τη δύναμη του φεγγαριού! Ω, τι έκανε! Sorry, έχω φάει καραβίσιο φαγητό. Φέρε ένα πιάτο. Αυτό που έχεις εκεί τι είναι. Να δω πώς θα το βγάλεις. Καλά, δεν το όνομα του εξτέιπη σου. Δεν βγαίνει, ε. Δεν άλλο, ρε. Δαγκάνα, φέρει δαγκάνα. Παιδιά, είναι πολύ νόστιμο ότι και να γίνει θα το φάμε με κουτάλι, οπότε δεν μας νοιάζει ιδιαίτερα. Είναι πιο βλάκα. Παρ' όλα αυτά, εσύ. Ποιος σας γάμισε! Μαλακά. Και όχι μόνο αυτό. Θα το καθαρίσω κιόλας για να γίνει σούπερ όμορφο. Επειδή όταν μου τη λέει ο Νάσκαρης με αρρωσταίνει, με το πόσο πανηλήθιος είναι. Σε παρακαλώ, βγες. Σε παρακαλώ, βγες τώρα. Χτύπα, χτύπα, χτύπα το, χτύπα το. Θα πάρει του αέρα, ρε. Πολύ αέρα έχει πάρει και μας να τη μιλάει. Πέτα το κάτω. Πάνω του, δούμε. Ελ, ελ. Ναι, Ελιακό, το φτιάξες, πολύ ωραίο. Δε σ' αρέσει, δε σ' αρέσει. Οπ, για περίμενε λίγο. Δε σ' αρέσει, μαλάκα, φλόρε. Δώσ' το, δώσ' το. Δώσ' το, Ελιακό.
Δώσ' το! Γιατί έβαλες τόσο πολύ βούτυρο, ρε Κώστα. Εσύ μου πες να βάλω. Εσύ μου πες να βάλω κι άλλο. Σατανόγυφτος. Τι σκαρπίστηκες εκεί, μαλάκα, να κρύψεις τις ατέλειες. Εννοείται. Να σιρόπι, ρε μαλάκα. Εννοείται. Ρε μαλάκα, είσαι Mary Poppins. Τι. Φέρε. Μη χαλάς άλλο, Πρέπει να είναι σοβαρό. Είναι vegan γλυκό. Το πάμε. Κάποια ζώα δεν... Κάτι έφυγε. Σε πίστευαν. Καλό είναι. Μαλιάτσι, μίλα. Όχι, δεν θέλω. Πες ρε γαμμένε. Δεν το άρεσε. Θα σου πω. Θα σου πω όλη την αλήθεια όπως πάντα. Είναι φοβερό. Αλλά. Μέχρι να φτάσει δυνάμω σαν το ρίμι στο πάτωμα. Σοβαρά, αυτό που είναι κάτω είναι χαλιά. Το άσπρο είναι μαλάκα άστο. Αυτό είναι άστο! Το κάτω φτάνει στον αμόλοφο. Λες άστο. Και σκάει από μέσα. Σκάει ο τέτοιος που λέγονταν, ρε. Ο Darth Vader. Ο Α, και λέει... Και λέει δεν μ' αρέσει άμμος. Καλό είναι. Πολύ καλό είναι. Δηλαδή, άμα σκεφτείς ότι δεν έχει κρέμα γάλακτο, σοκολάτες, σούπερ λιπαρά κτλ. Έχει λιπαρά ξηρών καρπών, σχετικά πιο υγιεινά. Μοιάζει με cheesecake. Ναι. Εμφανισιακά σίγουρα. Έχει μια υποτυπώδη καραμέλα από πάνω. Το άσπρο είναι θάνατος. Ναι, το άσπρο είναι πολύ καλό. Εμένα μου αρέσει και το κάτω, να σου πούμε, αλήθεια, επειδή μου αρέσει το καρύδι πολύ. Παιδιά. Εάν έχετε φίλους vegan, που δεν τους έχετε πατήσει με τα μάξι, αυτή είναι η συνταγή σας. Το κάνετε και την άλλη μέρα η vegan ξεκινά το σουβλέκα. Δεν θα ξεζεί. Μαλιάτσι, σε γαμάνε κι παλιάτσι, μαλιάτσι, σε γαμάνε κι παλιάτσι, γιο.